Πάνω από Ακούγεται, ακούγεται. Για να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά και να ακούγομαι. Για να δω. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε 27 Ιανουαρίου. Μετά από βροχές και δύσκολες καιρικές συνθήκες, θα καταφέραμε να είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε καλά. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος αν ακούγουμε τελικά ή όχι. Πάντως αυτό που έχω ετοιμάσει θα το πω απόψε. Έχω φέρει και μοχίτο στην γεια σας. Και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι όλοι για ένα χαλαρό βράδυ, ποτάκι ή οτιδήποτε άλλο θέλει ο καθένας. Ακούω περίεργα τη φωνή μου. Ελπίζω στο αποτέλεσμα να βγει καθαρά και έβηχα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Όσον αφορά τη μουσική, τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βάλω άλλο κομμάτι για το διάλειμμα που συνήθως κάνω. Για να δούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε ετοιμάσει εδώ? Να ξεκινήσουμε κάτι ανάλαφρο. Ανάλαφρο και... για να δούμε. Έχουμε λοιπόν, είπαμε, ψυχολογικά θέματα. Έχουμε... είχα ετοιμάσει και κάτι για την... Παρασκευή και 13, αλλά τελικά δεν καταφέραμε να κάνουμε εκπομπή, οπότε δεν τα είπαμε. Α, για τις τυχερές ημέρες και ημερομηνίες του έτους. Τον Ιανουάριο τον τελειώσαμε, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Μόνο λέει στις 31 το τρίγωνο του ήλιου από τον υδροχό προς τον Άρη στους διδύμους, ταυτόχρονα με το τρίγωνο του Ερμή, με τον ουρανό, ευνοεί αγορές, αποφάσεις, δράση, ρίσκο, νέα τολμηρά ξεκινήματα για υδροχούς, κρυούς, λέοντες, τοξότες, διδύμους και ζυγούς, με γενέθλια στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, αρχές του δεύτερου ή όσους έχουν οροσκόπο ή και πλανήτες, από τις 8 μέχρι τις 10 μοίρες των παραπάνω ζωδίων. Τώρα για το Φεβρουάριο, λέει στις 18-19 Δευτέρου, έχουμε τα εξάγωνα του Ερμή προς το Δία και την Αφροδίτη προς το Πλούτονο, που ευνοούν αγορές, ταξίδια, οικονομικές διαπραγματεύσεις, συναλλαγές, άνοιγμα λογαριασμού, κέρδη, συμφωνίες, ευνοούνται περισσότερο υδροχόοι, δίδυμοι, ζυγοί, κρυοί, τοξότες, λέοντες, με γενέθλια στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου των ζωδίων τους. Αυτά. Τώρα, σε κάτι άλλο πιο ανάλαφρο, δεν είπαμε για το χρώμα αυτού του χρόνου, του 2023. Και
Τόλμη λοιπόν είναι η λέξη κλειδί σύμφωνα με τους ειδικούς των χρωμάτων για τη χρονιά 2023 και το χρώμα που θα την αντιπροσωπεύσει που δεν θα είναι άλλο από το ματζέντα. Αυτή είναι η εντυπωσιακή απόχρωση του πορφυρού κόκκινου, ούτε ζεστή ούτε ψυχρή, με έμπνευση από τη χρωστική ουσία καρμίνη, μία από τις πιο δυνατές και έντονες βαφές του κόσμου. Ωραίο χρώμα, έτσι ωραίο ζεστό, δεν το λες φούξια, δεν το λες κόκκινο, όντως πολύ τολμηρό χρώμα. Δεν ξέρω αν μπορώ και εγώ να τολμήσω να βάλω ένα μουσικό χαλί. Θα το δούμε, είπαμε, εκ το αποτελέσματο αν ακούστηκε, για να δούμε. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Δεν θα το συνεχίσω άλλο μάλλον. Οπότε ας περάσουμε σε άλλα θέματα. Λίγο πειραματικά το πάμε σήμερα, να πούμε για μόδα. 8 χειμερινά fashion trends που θα φορεθούν και το 2023. Για να δούμε, cowboy, μπότες και καπέλα, κορσέδες και διάφορα υφάσματα, biker σιουλέτες και μεγάλες τσάντες είναι μόνο μερικές από τις τάσεις που θα μας συνοδεύσουν το φετινό χειμώνα. Η ευελιξία είναι η λέξη κλειδί τόσο για τη φετινή όσο και για τις προηγούμενες σεζόν, καθώς το εντυπωσιακό γίνεται αυτόματα πολύ πιο θελκτικό όταν είναι και πρακτικό. Cowboy μπότες και καπέλα, υπερβολικά μάξι, γραμμές λίγο από YouTube, και κορσέδες, κάτω από λεπτομέρειες, διάφορα υφάσματα, biker σιλουέτες και μεγάλες τσάντες. Είναι μόνο μερικές από τις τάσεις που θα μας συνοδεύσουν το φετινό χειμώνα και μέχρι το και το καλοκαίρι. Ας μην κουραστούμε τώρα με λεπτομέρειες. Πραγματικά θα μπορούσα να πω πολλά αν παράλληλα σας έδειχνα και τις φωτογραφίες οι οποίες είναι τόσο γεμάτες από χρώμα, ύφος, εμφάνιση και στυλ. Να περάσουμε τώρα σε κάτι που έχει σχέση με τη μόδα. Είναι τι πρέπει να γνωρίσουμε λοιπόν για τη χρονιά του 2023. Από όλα αυτά λοιπόν που θα πούμε, σίγουρα είναι επηρεασμένη και η μόδα. Είναι η χρονιά λοιπόν του λαγού. 22 Ιανουαρίου ξεκίνησε το έτος για τους Κινέζους, ενώ η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς είναι η 4η Φεβρουαρίου 2023. Όλοι ίσως έχουμε ακούσει πως οι Κινέζοι αφιερώνουν κάθε έτος ένα διαφορετικό ζώο, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν γιατί το κάνουν αυτό και τι ακριβώς σημαίνει στη δική τους παράδοση. Το κινέζικο ημερολόγιο, το παραδοσιακό κινέζικο ημερολόγιο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το θρύλο από τον αυτοκράτορα Χαντζή το 2637 π.Χ. και αποτελεί ένα συνδυασμό ηλιακού και σεληνιακού ημερολογίου. Βασίζεται σε ένα κύκλο 12 ετών, καθένα από τα οποία παίρνει το όνομα ενός από τα ζώδια του κινέζικου οροσκοπίου σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση. Η χρονιά κατά την οποία γεννιέται κάποιος επηρεάζει την προσωπικότητα αλλά και την εξέλιξή της ζωής του. Γονιμότητα και μπόλικα νερά. Αυτό το ζώδιο του λαγού, κατά την οποία η κυριότερη εποχή είναι η άνοιξη και σημαντικότερος μήνας ο Μάρτιος. Ο λαγός θεωρείται στην Κίνα σύμβολο γονιμότητας και έντονης δραστηριότητας. Και όσοι πιστεύουν στις προλήψεις, συσχετίζουν τη χρονιά του με οικονομικές επιτυχίες και καταξίωση, ανανεωμένες φιλίες και σταθερότητα στα προσωπικά τους. Οι Κινέζοι πιστεύουν επίσης ότι οι χρονιές του λαγού είναι πολύ πιο βροχερές γιατί το συγκεκριμένο ζώο συσχετίζεται στην παράδοσή τους με το νερό. Θεωρούν επίσης ότι είναι ιδανικός καιρός για την καλλιέργεια ιδιοτήτων όπως η ευγένεια, η συμπόνια, η προσαρμοστικότητα και η αντοχή.
Ο λαγός έχει τρόπους. Ο λαγός συμβολίζει επίσης για τους Κινέζους τη χάρη, την καλοσύνη και την αγάπη για το ωραίο. Πιστεύουν λοιπόν ότι όσοι γεννιούνται τέτοιες χρονιές μιλάνε ήρεμα, ευγενικά και καλοσυνάτα, επομένως είναι κατάλληλοι για διπλωμάτες ή πολιτικοί. Οι Κινέζοι επίσης πιστεύουν ότι όσοι γεννιούνται τέτοιες χρονιές γενικά προτιμούν μια ήσυχη, ειρηνική ζωή. Από την άλλη, επειδή ο λαγός και τα κουνέλια έχουν την ικανότητα να γεννούν συχνά, πολλά μικρά, το χαριτωμένο αυτό ζωάκι θεωρείται σύμβολο πολιτισμού. Πιστεύουν λοιπόν ότι η χρονιά του λαγού είναι κατάλληλος καιρός για επενδύσεις και οικονομικά ανοίγματα. Ίσως χρειαστεί να λάβετε άλλους παράγοντες υπόψη πριν κάνετε μια ρυψοκίνδυνη επένδυση φέτος, αλλά αν λατρεύετε την κουζίνα της Ανατολής, αναμφίβολα θα βρίσκεται στην συναρπαστική αυτή την κουλτούρα. Και επειδή από το ένα θέμα στο άλλο δεν μπορώ να κάνω μουσικό διάλειμμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν ακούγεται, θα πηγαίνω κάπως αυτόματα, αφού δεν μπορώ να σας τραγουδήσω εγώ, θα πηγαίνω λοιπόν αυτόματα, στον αυτόματο πιλότο την αλλαγή, θα κάνω μόνο μία γουλιά από το μοχίτο μου. Στην γεια σας. Παίρνετε λίγο από τη δροσιά. Κάνω άλλη μία. Πάμε λοιπόν σε θέματα μορφιάς. 5 trends του 2023 στην ομορφιά που πρέπει να γνωρίζετε. Το 2022 προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από τον COVID και τα απομεινάρια μιας μάσκας στο δέρμα μας. Το 2023 γυρνάμε σελίδα και βλέπουμε τι θα κυριαρχεί στην περιποίηση του δέρματος για φέτος. Αν παρακολουθείτε τα beauty trends, θα ξέρετε ότι κάθε σεζόν οι τάσεις περιποίησης του δέρματος αλλάζουν. Δεν μιλάμε φυσικά για τη βασική φροντίδα που περιλαμβάνει καθαρισμό του δέρματος, τόνωση, ενυδάτωση και κάποιες τάσεις που μπορείτε να ενσωματώσετε στην beauty φιλοσοφία σας. Γνωρίστε την μπακουχιόλη. Αποτελεί φυσικό παράγωγο της ρετινόλης και βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς έχει τις ίδιες αντιγυρετικές ιδιότητες της ρετινόλης και ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητο δέρμα. Είναι απολύτως φυσική και δεν προκαλεί ερεθισμούς. Μια συναμίδη και κεραμίδες ισοτήρησης του δέρματος αποτελούν παράγωγα της βιταμίνης β3 και αν δεν το είχατε χρησιμοποιήσει στην περιποίηση σας μέχρι τώρα, τότε σίγουρα θα τα συναντήσετε το 2023. Οι influencers ήδη μιλούν συνεχώς για το ωφέλη τους στον τόνο του δέρματος και φαίνεται να αποτελούν νέα τάση στα προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο καθημερινά για να προστατέψετε το δέρμα σας από τις ελεύθερες ρίζες, να καταπολεμήσετε πανάδες, ακμή, να μειώσετε το μέγεθος των πόρων και να βελτιώσετε τον τόνο του δέρματος προλαμβάνοντας την προώρη γύραση. Η βιωσιμότητα σε πρώτο ρόλο. Αν και η βιωσιμότητα είναι τάση τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς, η ομορφιά φαίνεται ότι έχει έρθει για να μείνει. Προϊόντα ομορφιάς που ξαναγεμίζουν, προσοχή στο packaging και μικρότερη χρήση νερού στα προϊόντα αποτελούν μερικά σημεία που συνιστούν μια επιλογή που ωφελεί συνολικά το περιβάλλον και την ομορφιά σας. Μινιμαλισμός στη φροντίδα, στα αγγλικά αναφέρονται σε αυτό ως σκινιμαλισμ και σημαίνει τη χρήση των ελάχιστων προϊόντων για το δέρμα και τα μαλλιά, με πολλά από αυτά να είναι και υβριδικά. Αυτό σημαίνει πιο απλά ρουτίνες φροντίδας δέρματος με προϊόντα κλειδιά διπλής χρήσης, π.χ. foundation που δρούν και σαν αντιηλιακά. Αντιοξυδωτικά, προϊόντα μακιγιάς, κρεμμόδι concealers με συστατικά που βοηθούν στη λάμψη του δέρματος κτλ. Lifting προσώπου σε 20 λεπτά. Ένας συνδυασμός από ραδιοσυχνότητες και φωτοδυναμικές θεραπείες μπορεί να αναζωογονήσει το δέρμα και να δώσει άμεσα την αίσθηση σύσφυξης και να μειώσει την απώλεια όγκου από το πρόσωπο χωρίς πόνο και χωρίς αναμονή. Τέτοιου είδους θεραπείες, γρήγορες, άμεσες και αποτελεσματικές,
θα προσελκύσουν πολύ περισσότερο φέτος. Και μην ξεχνάτε, η ομορφιά ξεκινάει από μέσα. Ένα διαχρονικό tip που ποτέ δεν βγαίνει εκτός stretch είναι ότι το δέρμα μας αντικατοπτρίζει την ψυχική και συναισθηματική μας κατάσταση. Γι' αυτό είναι μια καλή στιγμή, αν δεν το κάνετε ήδη, να επικεντρωθείτε στην ισορροπημένη διατροφή, στην τακτική άσκηση, την ξεκούραση, τον 8ωρο ποιοτικό ύπνο και τις υγιείς συνήθειες, όπως αποφυγή τσιγάρου, αλκοόλ, προσπάθεια επαφής με τη φύση, περπάτημα, αναψυχή. Ο τρόπος ζωής και οι καθημερινές επιλογές σας είναι αυτές που θα καθορίσουν μαζί με άλλους παράγοντες το πόσο όμορφα ή όχι θα κυλήσει ο χρόνος στο δέρμα σας. Ωραίο! Και τώρα για να δούμε, πώς είπαμε θα κάνουμε το διάλειμμα σήμερα αφού δεν μπορώ να βάζω μουσική, θα πίνω μια γουλιά, θα το ακούτε κιόλας, από το μοχίτο μου. Ορίστε, Σταυρούλα, το αγαπημένο σου ποτό στην υγειά σου το πίνω. Για να δούμε τα άλλα άρθρα που έχουμε ετοιμάσει. Χωρίς μουσική, η αλήθεια είναι ότι ακούγομαι κάπως μονότονη. Αλλά τι να κάνουμε. Για να δούμε. Πραγματικά βλέπω φωτογραφίες έτσι από επιδείξεις μόδας και τα λοιπά. Είναι φοβερό φέτος με το συνδυασμό των χρωμάτων, το πόσο κυριαρχούν τα έντονα χρώματα, οι συνδυασμοί που κατά τα άλλα ή φαινομενικά είναι ατέριαστοι και όμως καταφέρνουν να συνυπάρχουν. Οπότε αυτό έτσι δίνει μια αίσθηση μεγαλύτερης ελευθερίας. Αυτό θα έλεγα εγώ. Για να δούμε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο ή να πάμε σε κάτι έτσι λιγάκι πιο ψυχολογικό. Μάλλον θα συνεχίσουμε σε αυτό και θα πούμε για τα 10 χειμερινά τρόφιμα που βοηθούν στην απώλεια βάρους. Η διατολόγος, διατροφολόγος Ιώνα Βλάχου προτείνει 10 τρόφιμα που και ταιριάζουν στην εποχή και είναι ταυτόχρονα σύμμαχοί μας σε μια υγιεινή συνήθεια και καθημερινότητα. Λοιπόν, πράσινο λάχανο. Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το πράσινο λάχανο βγαίνει νικητή στην αναμέτρησή του με το απλό λάχανο, τον μπρόκολο και τα λαχανικά Βρυξελών ως προς την ικανότητά του να βελτιώνει την πέψη και να μειώνει τη χοληστερόλη, ενώ έχει και αντικαρκινικές ιδιότητες. Προσέξτε, μην το ψήσετε για να αποφύγετε τη δυσάρεστη μυρωδιά. Είναι προτιμότερο στον ατμό και όχι περισσότερο από 5 λεπτά. Ρόδι, ένα από τα παλαιότερα γνωστά φρούτα, το ρόδι είναι διαθέσιμο όλο το χρόνο και είναι πλούσιο σε φυτοχημικά. Ένα ποτήρι χυμός ροδιού περιέχει περισσότερα αντιοξειδωτικά από ότι το κόκκινο κρασί, τα blueberries και τα cranberries. Δοκιμάστε να το προσθέσετε ομό σε σαλάτες για να δώσετε μια γλυκιά τραγανιστή γεύση, αναμίξτε το σε ένα ποτήρι σαγκριά ή καταναλώστε το ως μια τραγανή εκδοχή της sauce cranberry. Κανέλα, όχι μόνο για την τέλεια κολοκυθόπιτα, η κανέλα βοηθάει στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα με την ενίσχυση της δράσης της ινσουλίνης και προωθεί μια αίσθηση κορεσμού κρατώντας σας χορτάτους για περισσότερο χρόνο. Βεβαιωθείτε πως δεν καταναλώνετε περισσότερο από 1/4 κουταλάκι του γλυκού καθημερινά, καθώς αποτελεί επίσης ισχυρό διαλυτικό του αίματος. Κουρκουμάς, οι ιδιότητες του για την υγεία και την επούλωση είναι γνωστές και γιορτάζονται για εκατοντάδες χρόνια από τις ανατολικές παραδόσεις και τώρα η επιστήμη έχει αρχίσει να ανακαλύπτει το γιατί. Ο κουρκουμάς έχει πολύ ισχυρές αντιφλεγμονώδες ιδιότητες που οφείλονται στην πορτοκαλί χρωστική ουσία που περιέχει την κουρκουμίνη, ένα φυτοχημικό συστατικό που βοηθά στην πρόληψη και τη θεραπεία διάφορων ασθενειών όπως οι καρδιοπάθειες και ο διαβήτης. Πολύχρωμα καρότα.
γενναιόδωρος καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, του ο χειμώνας μας προσφέρει αυτά τα υπέροχα λαχανικά, διαφορετικών αποχρώσεων, οι οποίες βασίζονται στις διαφορετικές χρωστικές ουσίες των τρακτικών συστατικών τους, ακριβώς όπως και με τις πρότυπες ποικιλίες πορτοκαλιών, όλα περιέχουν β' καροτένιο και λουτεΐνη. Δοκιμάστε τα στο φούρνο με μια σόσα από σιρόπι σφενδάμου και μουστάρδα. Γιούκα, ένα λαχανικό που προέρχεται από την Κεντρική και Νότια Αμερική, παρόμοιο με την πατάτα, η ρίζα γιούκα είναι παχύτερη με κολώδη υφή, κάτι που την καθιστά ιδανική για σούπες, πουρέ πατάτας, ακόμη και για τις τηγανιτές πατάτες. Είναι γνωστή για την ευεργετική της δράση στη διαχείριση των συμπτωμάτων του διαφύτη και της αρθρίτιδας. Αγκινάρες. Οι αγκινάρες καταντάσσονται στο νούμερο 7 της κορυφής στη λίστα με τις 20 τροφές πλούσιες αντιοξειδωτικά του USDA. Αποτελούν καλή πηγή μαγνησίου, καλίου, φυτικών ινών, βιταμινών B6, C και K και βοηθούν τα καλά βακτήρια του εντέρου να καταπολεμήσουν τις διαφορετικές παθήσεις. Αν αυτά δεν σας φαίνονται αρκετά ώστε να τις δοκιμάσετε, να προσθέσουμε ακόμη ότι οι αγκινάρες είναι χαμηλές θερμίδες αλλά πλούσιες φυτικές ίνες, οι οποίες συντελούν στο να νιώθετε πλήρης γρηγορότερα. Δοκιμάστε τα σαν dip μαζί με το επίσης πολύ υγιεινό μας πανάκι. Μανιτάρια ρίτσι, έτσι λέγονται, μια μυστική σούπερ τροφή που χρησιμοποιείται από ασιατικούς πολιτισμούς για χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα μανιτάρια έχουν την παράδοση της ενίσχυσης σχεδόν όλες τις πτυχές της υγείας, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής. Τα μανιτάρια ρίτσι βοηθούν στη διαχείριση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, υπατική, νεφρική νόσο και σε πολλές άλλες μορφές καρκίνου. Συνήθως καταναλώνονται με τη μορφή αποξηραμένων μανιταριών ή σκόνης, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αερωτικό του αίματος, οπότε επικοινωνήστε με τον γιατρό σας εάν ήδη χρησιμοποιείτε κάτι παρόμοιο ή αν έχετε χαμηλή πίεση αίματος. Σέσκουλα, για πάντα στον κατάλογο με τις πιο υγιεινές τροφές στον κόσμο, τα σέσκουλα έχουν αποδεχθεί ότι περιέχουν τουλάχιστον 13 διαφορετικές αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και επίσης είναι πλούσιες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Βράζουμε τα φύλλα τουλάχιστον για 3 λεπτά για να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη για την υγεία. Ή χρησιμοποιούμε τα πρώτα φύλλα για να εμπλουτίσουμε τις σαλάτες και τα σμούθις μας. Γλυκοπατάτα. Μία μελούχα αλλά υγιεινή τροφή. Οι γλυκοπατάτες έχουν κερδίσει χώρο στο τραπέζι χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, στη χαμηλή περιεκτικότητά τους σε θερμίδες και τα αμέτρητα θρεπτικά συστατικά τους. Δοκιμάστε με την μορφή πουρέ σας συντοφτικό σε ένα πιάτο υψητές σε ένα κλασικό μενού κατσαρόλας και απολαύστε τη γλυκιά τους γεύση. Ψήστε μια γλυκοπατάτα και συνδεύστε την με τσίλι αντί για καλαμποκόψιμο. Πολύ ωραία αυτά. Λοιπόν, θα ξαναπιω μια γουλιά για να συνεχίσω. Πάλι στο θέμα της ομορφιάς θα μείνουμε. Και συνεχίζουμε. Να πούμε για έτσι tips μυστικά ομορφιάς. 6 λοιπόν μυστικά ομορφιάς από celebrities. Είναι όμορφες, λαμπερές, διάσημες και κάθε μία έχει το δικό της μυστικό για παντοτινή λάμψη και νεότητα. Τις φανταζόμαστε να περνούν όλο τους τον ελεύθερο χρόνο σε σπα θεραπείες και να χρησιμοποιούν τα ακριβότερα καλλιτικά της αγοράς και μάλλον δεν έχουμε άδικο. Οι ίδιες ωστόσο μοιράζονται συχνά πυκνά διάφορα οικονομικά κόλπα ομορφιάς που μπορούν να ταιριάξουν σε κάθε γυναίκα και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε από το να τα δοκιμάσουμε. Halle Berry λοιπόν πίνει ζωμό κόκαλου για την υγεία του δέρματος. Δείχνει πολύ νεότερη από τα 56 της χρόνια και ένα από τα μυστικά της δεν είναι το ότι
το τι βάζει στο δέρμα της, αλλά τι καταναλώνει. Όπως έχει πει λοιπόν, η ίδια ο ζωμός κόκαλου βρίσκεται συχνά στο πιάτο της προκειμένου να διατηρεί την ελαστικότητα του δέρματος αυξάνοντας το κολαγόνο. Ζητήστε από τον κρεοπόλη σας όλα τα κόκαλα που σκοπεύει να πετάξει, βράστε τα για πολλές ώρες και πιείτε το ζωμό τους που είναι πλούσιο σε κολαγόνο. Η Τζένιφερ Άνιστον ξυπνά το δέρμα της με παγωμένο νερό, για συνειδητοποιώ φαίνεται πως δεν πάει κατευθείαν στην καφετιέρα όταν ξυπνήσει το πρωί, αλλά στην κατάψυξη. Το δικό της μυστικό είναι να βάζει παγάκια με νερό σε ένα μπολ και να βρέχει 25 φορές το πρόσωπό της με αυτό, προκειμένου να ξυπνήσει το δέρμα της. Η Καμίλα Καμπέγιο αξιοποιεί τα σπράτια των αυγών για τους πόρους. Γεννημένη στην Κούβα Αμερικανίδα τραγουδίστρια, έχει πει σε συνέντευξή της ότι το λαμπερό δέρμα της προκύπτει από ένα πολύ κοινό τρόφιμο πρωινού, τα αυγά και πιο συγκεκριμένα τα σπράδια τους. Απλώνει τα σπράδια του νομού στο πρόσωπο, τα αφήνει να στεγνώσουν και έπειτα ξεπλένει. Πρόκειται για ένα κόλπο που έμαθα από τη μητέρα της και το εφαρμόζει οπότε δει τους πόρους να μεγαλώνουν και τις ρητίδες πιο έντονες. Η Τζένιφερ Λόπες ενυδατώνεται με ελαιόλαδο. Αν υπάρχει κάποια celebrity που έχει βρει το μυστικό της νεότητας, αυτή είναι σίγουρα η Τζένιφερ Λόπες που στα 53 της δείχνει ίδια με τα 35. Εκτός του ότι δεν καταναλώνει καθόλου αλκοόλ, η ίδια λατρεύει το ελαιόλαδο και τα μαλλιά, για τα μαλλιά και το δέρμα της, κάτι που έχει περάσει από τη γιαγιά στη μαμά της και πλέον στην ίδια. Η οικογενειακή παράδοση λοιπόν λέει ότι όταν χρειάζεται έξτρα ενυδάτωση, το αξιοποιεί σε μαλλιά, πρόσωπο και σώμα. Scarlett Johansson πλένει το πρόσωπό της με ξύδι μυλίτη. Το ξύδι μυλίτη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διάφορα πράγματα, από τη μείωση της πείνας μέχρι τη μείωση του σοκάρου, ενώ αξιοποιείται και ως καθαριστικό, αλλά και σε ντρέσινγκ και σαλάτα. Η Johansson πάντως το αξιοποιεί και ως καθαριστικό προσώπου, όταν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει πολύ σκληρά προϊόντα στην καθημερινότητά της. Η Emma Stone ενυδατώνει με έλαιο από σπόρους σταφυλιού, ενυδατώνεται, λόγω του υψηλού σημείου καπνού του κάποιοι το προτιμούν στη μαγειρική, ωστόσο το έλαιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευαίσθητο δέρμα ως ενυδατικός παράγοντας σύμφωνα με την ηθοποιό Emma Stone. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι δεν είναι πολύ επιλεκτική με τα προϊόντα ομορφιάς που χρησιμοποιεί και ότι αυτό την έχει βολέψει. Μετά το μπάνιο εφαρμόζω τα μποναριστά πρωί και βράδυ, όπως αναφέρει η ίδια. Ωραία, ωραία αυτά τα tips. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή δεν κάναμε και διάλειμμα, να κλείσουμε μετά με ένα ψυχολογικό θέμα που το κατατάσσουμε στην κατηγορία ευζήν, αφού είπαμε τα της ομορφιάς και λίγο της μόδας. Θα πούμε και για την εσωτερική ομορφιά. Έχουμε ένα βασικό ερώτημα που μας ταλαιπωρεί όλους. Το συζητάω με φίλους, με συγγενείς, με συναδέλφους, με πελάτες. Ότι σταματάμε να ζούμε και μόνο τρέχουμε. Ένα δυνατό άρθρο είναι αυτό που μας προβληματίζει, γιατί βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν ψυχικές διαταραχές. Για να το μοιραστώ μαζί, να το διαβάσουμε μαζί, να δούμε τι μας λέει. Δεν ζούμε, τρέχουμε, δεν απολαμβάνουμε σχεδόν τίποτα. Όλα γίνονται για να γίνονται. Όλα γίνονται γρήγορα γιατί έχουμε να προλάβουμε. Ποτέ δεν ρωτήθηκαμε όμως τι είναι αυτό που έχουμε να προλάβουμε και γιατί
να το προλάβουμε, γιατί να το πληρώσουμε, γιατί να το μάθουμε, γιατί να το ακούσουμε, γιατί να το διαβάσουμε. Η μέρα πλέον δεν μας φτάνει. Οι 24 ώρες δεν είναι αρκετές για να φέρουμε εις πέρας όλες μας τις υποχρεώσεις. Όχι για να ζήσουμε. Όχι για να δούμε τον εαυτό μας, τον σύντροφό μας, το παιδί μας. Αυτά γίνονται όλα πεταχτά. Στο φτερό. Ένα φιλί για καληνύχτα και αύριο πάλι από την αρχή. Και αύριο πάλι στο τρέξιμο. Από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας, μέχρι να τα κλείσουμε, τρέχουμε. Το διάλεξα αυτό το άρθρο γιατί περιγράφει ακριβώς τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο της ζωής μας, τον τρόπο με τον οποίο τρέχουμε καθημερινά. Ακόμη και τις στιγμές που ξεκουραζόμαστε, ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο μας, ακόμη και τότε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι κάνεις? Τίποτα. Αυτή είναι η πιο ανησυχητική απάντηση. Τι κάνεις? Τρέχω. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη απάντηση. Αν μείνεις για μια ώρα χωρίς να κάνεις τίποτα, απλώς κοιτώντας τον τοίχο ή το δέντρο απέναντι, αισθάνεσαι ενοχές. Γιατί πέρα από τις δουλειές που πρέπει να κάνεις, πέρα από τα καθήκοντά σου, θα μπορούσες να αξιοποιήσεις αυτή την ώρα, διαβάζοντας, ακούγοντας μουσική, κάνοντας γυμναστική, αντί να χάνεις το χρόνο σου. Λες και η ώρα του ρεμβασμού είναι χαμένη ζωή. Λες και η υπόλοιπη ζωή, όπου όλο τρέχουμε, κάτι να προλάβουμε, είναι κερδισμένη ζωή. Ακόμη και τα παιδιά μας τα γαλοχούμε με το ιδανικό της άοκνης προσπάθειας. Ερεθίσματα, ακόμη περισσότερα ερεθίσματα. Καταιγισμός ερεθισμάτων από την κούνια. Μην τυχόν και δεν ακούσει Μότσαρτ. Μην τυχόν και δεν μιλήσει ως τα δύο. Και περισσότερα ερεθίσματα μετά. Και παιχνίδια, εκπαιδευτικά και διάβασμα. Και μουσική, προπαίδεια και εξωσχολικές δραστηριότητες. Και επικοδομητικό παιχνίδι, λες και το παιχνίδι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και DVD και tablet και κολυμπητήριο και δύο ξένες γλώσσες από νωρίς, γιατί τότε μαθαίνουν πιο εύκολα. Τα παιδιά μας τρέχουν πίσω μας και αυτά. Τρέχουμε εμείς, τρέχουν και τα παιδιά μας. Πρέπει πάντα να κάνεις κάτι. Να μην χάνεις τον καιρό σου. Να μην σπαταλάς τον καιρό σου. Όμως αυτή η άδεια ώρα είναι ανάγκη του ανθρώπου. Όταν αφήνουμε το νου μας να αδειάσει, τότε πλησιάζουμε περισσότερο στον πυρήνα μας. Γιατί όλα όσα μάθαμε και όλα όσα μαθαίνουμε, όλα όσα κάνουμε και όλα όσα τρέχουμε να προλάβουμε, είναι ενδύματα του νου. Και όταν το νου τον βαρυφορτώνεις, τότε αυτός αναπόφευκτα κάποια στιγμή καταραίει. Οι ψυχικές ασθένειες είναι πανδημία του σύγχρονου πολιτισμού. Κατάθλιψη, ψυχαναγκασμοί, φοβίες και κυρίως άγχος. Γιατί τρέχουμε? Τρέχουμε να προλάβουμε τη ζωή και δεν καταλαβαίνουμε ότι η ζωή έχει μείνει πίσω. Αυτό που κυνηγάμε είναι η Fata Morgana των προσδοκιών που πρέπει να έχουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι, πρέπει να έχουμε περισσότερα λεφτά, πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι, έξυπνοι, όμορφοι, γυμνασμένοι, αδύνατοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Πρέπει να έχουμε τα πιο έξυπνα παιδιά, πρέπει να ξεπεράσουμε τους άλλους, να έχουμε περισσότερα λεφτά από τους άλλους. Να είμαστε πιο καλλιεργημένοι, έξυπνοι, όμορφοι, γυμνασμένοι, αδύνατοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι από τους άλλους. Πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε, πρέπει να έχουμε κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Και όλο τρέχουμε για να έχουμε και όλο πασχίζουμε για να πετύχουμε αυτό το κάτι παραπάνω, αυτό το μεγάλο. Και τελικά έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι έχασες εκείνο το μικρό, λίγο παρακάτω που είχες. Δεν απόλαυσες το σώμα σου και την νεότητά σου γιατί πάντα ήθελες να είσαι πιο αδύνατος ή πιο όμορφος, πιο Brad Pitt, πιο Angelina Jolie.
Όταν όμως είσαι 80 χρονών και κοιτάς φωτογραφίες της νεότητας, καταλαβαίνεις ότι ήσουν πιο όμορφος ή από όσο πίστευες τότε. Η συνέχεια του κειμένου για τις δυσκολίες της ψυχικής υγείας. Νέας, δεν απόλαυσες το σύντροφό σου γιατί διαρκώς γκρίνιαζε και δεν έβγαζε αρκετά λεφτά και δεν ήταν αρκετά ρομαντικός, όμορφος, ερωτικός και γιατί δεν πρόλαβες να ασχοληθείς μαζί του. Είχατε το τρέξιμο. Αλλά στα 80, όταν πια δεν θα τα έχεις δίπλα σου, δεν θα τον έχεις δίπλα σου, νοσταλγείς την γκρίνια του και τα ελαττώματά του και εκείνον το χαζό τρόπο που σου έλεγε «Ναι, σ' αγαπώ», πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν απόλαυσες τα παιδιά σου γιατί έπρεπε να τα στείλεις στο παιδικό σταθμό, ώστε να μπορείς να τρέχεις και να τους προσφέρεις τα πάντα και πρέπει να τα προετοιμάσεις για την οικιαγωγείο, να τα στείλεις διαβασμένα στο δημοτικό, να τα στείλεις να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, μουσική, θέατρο, μπαλέτο, υπολογιστές και έπρεπε να διαβάζουν όλη η μέρα για να περάσουν στο πανεπιστήμιο και μετά έφυγαν από το σπίτι πριν το καταλάβεις. Και στα 80 σου κοιτάς τις φωτογραφίες των παιδιών σου και καταλαβαίνεις ότι δεν πρόλαβες να τα αγκαλιάσεις όσο ήθελες, δεν πρόλαβες να παίξεις μαζί τους γιατί έπρεπε να τρέχεις και έπρεπε να τρέχουν και εκείνα. Κοιτάς πίσω και καταλαβαίνεις ότι δεν πρόλαβες τίποτα. Ούτε τους φίλους σου να δεις, ούτε τους γονείς σου να καταλάβεις, ούτε έρωτες να ζήσεις, ούτε να χορέψεις, ούτε να κάνεις αυτά που θεωρούσες σημαντικά όταν ήσουν παιδί και αυτό που σου φαίνεται παράξενο. Όλο έτρεχες και όμως δεν πρόλαβες. Γιατί έτρεχες τότε, για να πληρώσεις όλους τους λογαριασμούς, μα ακόμα χρωστάς. Και νέοι λογαριασμοί έρχονται κάθε μέρα και καταλαβαίνεις ότι έτρεχες για να επιβιώσεις. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά τώρα στα 80 δεν έχεις χρόνο για τύψεις. Έχεις λίγο χρόνο να ζήσεις ακόμα. Μην το χαραμίσεις σε τύψεις γι' αυτό, για αυτά που δεν έζησες. Άλλωστε ο χρόνος πάντα έτσι είναι. Λίγος, όσο χρονών και να είσαι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και άδειασε το νου σου. Μην τρέχεις πια, στάσου. Κι αν δεν είσαι 80, αν έχεις μικρά παιδιά, πιάσε από το χέρι, αγκάλιασε τα, παίξε μαζί τους. Τόσο γρήγορα, πριν το καταλάβεις, δεν θα θέλουν να τα κρατάς από το χέρι. Δεν θα είναι παιδιά. Και εσύ δεν θα είσαι νέος ζωντανός. Ένα ανοιγόκλεισμα των ματιών διαρκεί η ζωή, όσο και να τρέχεις. Στάσου, πάρε μια ανάσα. Ένα πολύ, πολύ όμορφο άρθρο και νομίζω ότι έχει έτσι πολύ ουσία να μεταφέρει όλοι μας, μα όλοι μας, αυτό μάλλον αυτό είναι που μας προβληματίζει, αυτό είναι που μοιραζόμαστε μεταξύ μας όταν συζητάμε και λέμε τελικά αξίζει τόσο τρέξιμο. Αξίζει να τρέχουμε για να καταφέρουμε τι, να επιτύχουμε, να βγάλουμε περισσότερα λεφτά. Για ποιες? Για τις 5, 7, 10 μέρες του καλοκαιριού, για το ένα ταξίδι που μπορεί να κάνουμε και μετά ξανά να τρέχουμε και να περνάει η ζωή και να περνάνε τα χρόνια και να φτάσουμε κάποια στιγμή 80 βλέποντας τις φωτογραφίες και αναπολώντας. Μάλλον πρέπει να ακούσουμε αυτό που μας λέει το άρθρο και να σταθούμε. Να σταθούμε, να απολαύσουμε την κάθε στιγμή και να προσπαθήσουμε να αντιταχθούμε σε αυτή τη ροή που μας κατασπαράζει, τη ροή πληροφόρησης, τη ροή υποχρέωσης και να απολαύσουμε τη ζωή και κάθε ηλικία που περνάμε να την απολαμβάνουμε γιατί έχει κάτι ξεχωριστό να μας δώσει. Με αυτό το πολύ ωραίο άρθρο να κλείσουμε την εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή, να πάμε και να απολαύσουμε το βράδυ μας με τους φίλους μας, μόνοι μας, κάνοντας τίποτα ή κάνοντας το οτιδήποτε θέλει και γεμίζει τον καθένα. Ευχαριστώ πολύ που τα μοιραστήκαμε έτσι απόψε, που ήπια το μοχίτο μου μαζί σας και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Φιλιά, καλό βράδυ.